Η πατρόν πύργου βάφτηκε και πάλι με το αίμα μιας νέας κοπέλας μόλις 24 ετών και του εμβρίου που κυοφορούσε. Η νεαρή βρήκε τραγικό θάνατο όταν το γιο ταχύ που οδηγούσε ο νεαρός σύζυγός της με κατεύθυνση στον πύργο συγκρούστηκε με τοπικά με φορτηγό στο ύψος της Βάρδας. Στενοχωρηθήκαμε όλοι. Ήταν κακό το πράγμα αυτό που έγινε. Ήταν πιτσιρίκα, 24 χρόνια, 25. Είχα ακούσει ότι ήταν και καστρωμένοι. Στο σημείο χρειάστηκε να μεταβούν άνδρες πυροσβεστικής υπηρεσίας Λεχενών για να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. Στο όχημα, εκτός από το ζευγάρι, επέβαινε ο 5χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος τραυματίστηκε και χρειάστηκε να διακομιστεί αρχικά στο κέντρο υγείας Βάρδας και ακολούθως στο Καραμανδάνι νοσοκομείο παιδών στην Πάτρα. Ήταν στην Αθήνα στο νοσοκομείο και όταν γύρισε έγινε το τραγαρίνο. Μερικά συντρίμμια και η ρόδα του φορτηγού μαρτυρούν το σημείο που χθες η 24χρονη Ελευθερία άφηνε την τελευταία της πνοή στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών. Καλή κοπέλα και ο άντρας της καλός, αλλά πιτσιρίγια οδηγεί τώρα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είχαν δημιουργήσει δική τους οικογένεια. Ναι, είχαν 3-4 πιτσιρίγια. Ο 26χρονος σύζυγός της μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έως αυτή την ώρα. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ στο κέντρο υγείας Βάρδας.